Αγαπητοί μας ακροατές από τη συχνότητα του Ράδιο Άντελιν και από την εκπομπή Διαλογισμοί, μια πολύ μεγάλη καλησπέρα. Εκλεκτός καλεσμένος απόψε στο στούντιο του Ράδιο Άντελιν είναι ο κύριος Χριστόφορος Μπουτσικέκης, που τον βρήκαμε στο νησί μας, τον βρήκαμε στα Κύθρα και τον καλέσαμε εδώ για μια ραδιοφωνική συνέντευξη. Κύριε Μπουτσικέκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο όμορφο νησί μας. Καλώς σας βρήκα, πραγματικά είναι υπέροχο το νησί σας. Και μου αρέσει και σίγουρα είναι πόλος έλξης για πολλούς ανθρώπους. Έχετε έρθει ημέρες? Σήμερα ήρθαμε σήμερα. Και ήδη το έχουμε καταευχαριστηθεί. Θα καθίσετε? Μέχρι την Πέμπτη θα είμαστε εδώ. Θα πω στον πειρασμό να σας ρωτήσω για την επίσκεψή σας στο νησί. Σηματοδοτεί κάτι, κύριε Μπουτσικάκη? Να το πω πιο απλά, ξεκινάμε προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι βρισκόμαστε ήδη σε μια προεκλογική περίοδο, πολύ καιρό τώρα. Ναι. Και γενικώς αυτό το οποίο με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά είναι να γνωρίσω το τόπο στον οποίο δραστηριοποιούμε, όπως είναι ο Πειραιάς και όλη η περιφερειά του, και να γνωρίσω τα προβλήματα και τους ανθρώπους οι οποίοι τα αντιμετωπίζουν καθημερινά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε και εμείς από οποιοδήποτε μετερίζει στην καλύτερη και στην καλυτέρευση της καθημερινότητας και της ζωής μας. Να πούμε δύο λόγια για εσάς. Βλέπω καταγωγή από τα Χανιά της Κρήτης. Μεγαλώσατε όμως στον όμορφο Πειραιά. Σωστά. Είστε μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Της Γαλάζιας Παράταξης. Έτσι ακριβώς. Και αν έχω πληροφορηθεί σωστά, θα θέλω να μου το πείτε. Αν κάνω λάθος, θα με διορθώσετε. Και προσωπικός φίλος της οικογένειας Μητσοτάκη. Ναι, έχουμε μακρά οικογενειακή σχέση από παλιά. Λόγω του πατέρα μου με τον επίτιμο ήταν πολύ Άραστε. Κοντά. Και κρατάει. Κρατάει, η φιλία, κρατάει, έτσι. Ναι, κρατάει. Πάρα πολύ ωραία. Παράλληλα με τις σπουδές σας, δραστηριοποιηθήκατε και επαγγελματικά στο χώρο της εστίασης. Σωστά. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια? Έχουμε επιχείρηση εστίασης εδώ και πολλά χρόνια, από τον πατέρα μου, κοντά στα 40, μπορεί και παραπάνω, στο Πειραιά, στο Μικρολίμανο. Στο Μικρολίμανο. Σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Και παράλληλα εγώ ασχολήθηκα και με άλλα, δραστηριοποιήθηκα και σε άλλους κλάδους, όπως ο τουρισμός. Και έχω και ένα τουριστικό γραφείο, λοιπόν, που το οποίο δεδομένων των συνθήκων προσπαθούμε να επιβιώσουμε και εμείς λόγω της υπερφορολόγησης και όλων των δεινών τα οποία έχουν έρθει από τα τελευταία χρόνια. Μεγάλο αγκάθι υπερφορολόγηση, θα πούμε δύο λόγια και στη έτσι, συνέχεια. Έτσι ακριβώς. Στα Κύθρα, στο νησί μας, σε λίγες μέρες εγκαινιάζεται το γραφείο της Νέας Δημοκρατίας. Μετά από πολλά χρόνια, θα έλεγα, ξαναβλέπουμε γραφείο της Νέας Δημοκρατίας στα Κύθρα. Ναι, είναι ευχάριστο αυτό. Με μια πολύ αξιόλογη πρόεδρο, να το πούμε, την κυρία Δαμαντία Κορώνη. Ναι, η κυρία Κορώνη έχει προσφέρει και προσφέρει και θέλει να προσφέρει και έχει όλη την όρεξη για να αναβιώσει και το γραφείο της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και να βοηθήσει και νέους οι οποίοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο. Νομίζω ότι είναι πρόκληση για εκείνη, όπως και για το νησί, και στα πλαίσια της ανανέωσης που θέλει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την παράταξή μας, είναι νομίζω ο κατάλληλος άνθρωπος στο κατάλληλο πόστο. Τα εγκαίνια θα γίνουν 23, νομίζω, Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι ναι, καλά. Ναι, στο Λιβάδι νομίζω. Στο Λιβάδι είναι τα γραφεία, τα νέα γραφεία της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες πληροφορίες, ίσως έρθει στα εγκαίνια ο κύριος Μητσοτάκης ή... Δεν έχω πληροφόρηση, όχι, αυτό νομίζω ότι εξαρτάται και από το πρόγραμμά του. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα ήθελε να παρευρεθεί εδώ, γιατί έχω τέτοιες πληροφορίες ότι... Το λέω για να βγάλουμε είδηση, αν ξέρατε κάτι. Το θέλει. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Το θέλει σίγουρα. Μάλιστα. Λοιπόν, είστε νέος, είστε στον τομέα των επιχειρήσεων. Σωστά. Νέο αίμα στην Γαλάζια Παράταξη. Έτσι, ο εκλεκτός της οικογένειας Μητσοτάκη. Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Οι πληροφορίες μου αυτό λένε. Και θα είστε και υποψήφιος αυριανός βουλευτής στην Ελλάδα Πειραιά και Νήσων. Κοιτάξτε, εγώ έχω ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες. Έχω
παραθέσει στον πρόεδρο την επιθυμία μου. Τώρα από εκεί και πέρα είναι δική του αποκλειστικά και μόνο η απόφαση. Εγώ εδώ είμαι, στρατιώτης, δίπλα του πιστός. Έχω όλη την όρεξη, έχω όλη τη διάθεση και όλο τον χρόνο που έχω αφιερώσει και θα αφιερώσω από εδώ και πέρα σε ό,τι χρειαστεί. Με την πολιτική πώς ασχοληθήκατε? Ήταν ένα, από μικρός δηλαδή, που οικογενειακά, όπως σας είπα πριν, με την οικογένεια του επίτη μου ήμασταν πολύ κοντά, και συζητήσεις που είχα μαζί του πάντα μου έλεγε ότι ο άνθρωπος πρέπει να προσφέρει και μέσα από την πολιτική και μέσα από τα κοινά, τόσο ώστε να μπορέσει να βοηθήσει και τον συνάνθρωπο και την κοινωνία και να μπορέσουμε να πάμε τη χώρα μας παρακάτω και όχι να μένουμε στάσιμοι ακριβώς και με παλιές αντιλήψεις και οι οποίες μας φέρουν εδώ που μας φέραν. Όπως βλέπετε, τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε όλες τις αναχρονιστικές πολιτικές και έχουμε δει ό,τι χειρότερο υπάρχει από την πολιτική σκηνή, νομίζω, του τόπου. Σας βλέπω ορεξάτο για δουλειά. Το νησί μας το έχετε επισκεφτεί άλλες φορές ή είναι η πρώτη φορά? Η αλήθεια είναι πως είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. Είναι η πρώτη φορά, αλλά θα υπάρξουν και επόμενες. Σίγουρα από εδώ και πέρα με έχει κερδίσει ήδη, σας λέω. Έχω κατενθουσιαστεί. Ένας τόπος αγνός με πολύ καλούς ανθρώπους και πράους, ήρεμους και συζητήσιμους καταρχάς. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα στο νησί μας. Όταν και άμα πολιτευτείτε θα τα γνωρίσετε και καλύτερα. Τα προβλήματα είναι γνωστά ήδη. Ναι. Ξέρω κάποια δηλαδή από αυτά. Γι' αυτό ήρθα εδώ, για να μάθω περισσότερα. Μάλιστα. Για να μπορέσω να συζητήσω με εσάς και τους συρηγότες και να μπορέσω να μάθω ακριβώς πώς θα μπορούσα να φανώ χρήσιμος στο μέλλον. Μάλιστα. Και στο παρόν βέβαια. Μάλιστα. Κύριε Μπουτσικάκη, πάμε να μπούμε πιο βαθιά στην συζήτησή μας. Να μου σχολιάσετε, θα ήθελα, τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με λίγα λόγια. Ναι, όλα αυτά τα 3 χρόνια που είπατε. Κοιτάξτε, είναι, μέχρι τώρα. Είναι μια κατάσταση πολιτική η οποία καταρχάς είναι παραφύση. Δεν εννοείται 2 κόμματα τα οποία βρίσκονται στα αντίθετα άκρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι και οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι άκρα δεξιά και ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχει κάποια στελέχη τα οποία ακουμπάνε στην άκρα αριστερά, αν όχι είναι μέλη σε αυτήν, αυτής μάλλον. Βλέπουμε ότι ο μόνος κοινός τόπος και ο μόνος κοινός σκοπός τους είναι η παραμονή στην εξουσία και οι βιδωμένες καρέκλες οι οποίες δεν ξεβιδώνουν με τίποτα από τις θέσεις τους ή αυτοί τις οποίες έχουν πάρει. Είναι ό,τι νομίζω χειρότερο έχει υπάρξει από τη μεταπολίτευση, τουλάχιστον που να θυμάμαι εγώ και μετά. Και αυτό το οποίο με τρομάζει είναι το μέλλον, ότι αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν και θεωρούν ότι αποτελούν το παρόν της χώρας μας. Νομίζω ότι δεν εκφράζουν κανέναν πια. Όσο και αν πουλήσαν τον εαυτό τους ως κάτι νέο, ως κάτι φρέσκο, ως κάτι... Είναι μόνο κάποιοι νέοι σε ηλικία οι οποίοι έχουν αναχρονιστικά μυαλά και ζουν στις αγκυλώσεις του παρελθόντος και σε διχαστικές περιόδους τις οποίες μάλλον θέλουμε όλοι να τις ξεχάσουμε κιόλας. Τελικά βγήκαμε από τα μνημόνια. Ναι, από τα μνημόνια. Σωστά. Όχι, δεν βγήκαμε από τα μνημόνια. Τώρα διανύουμε το 4ο μνημόνιο, το 2ο μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ. Το πιο βαρύ και πιο σκληρό. Είναι μια κυβέρνηση η οποία μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες έχουν υποθηκεύσει την περιουσία της χώρας μας για 99 χρόνια. Έχουν υπογράψει υπέρογκα πλεονάσματα τα οποία δεν πρόκειται να πιάσουν ποτέ. Δυστυχώς, μακάρι να μπορούσαμε να τα πιάσουμε δηλαδή. Και είναι αυτοί οι οποίοι έχουν φέρει όλες τις μειώσεις των τελευταίων 3 ετών σε μισθούς και συντάξεις. Τώρα μειώνουν και το αφορολόγητο, θα μειώσουν και τις συντάξεις αργότερα. Αν πάρουν παράταση, να τις μειώσουν 6 μήνες αργότερα. Το θέμα είναι ότι έχουν φέρει τη χώρα προς τα πίσω. Έχουν μειώσει και έχουν φτωχύνει τους Έλληνες
Και μην ξεχνάμε και τους 500.000 Έλληνες οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό και είναι το αποτέλεσμα της δικής τους διακυβέρνησης αποκλειστικά και μόνο. Πολύ σωστά. Κάποιο θετικό που να έχετε δει αυτά τα τρία χρόνια? Θα μπορούσατε θετικό να βρείτε κάποιο θετικό, έστω ένα, να μου πείτε? Προσπαθώ, πραγματικά προσπαθώ, αλλά δυστυχώς δεν, δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θέλω να είμαι και δίκαιος να σας πω την αλήθεια, αλλά πραγματικά δεν μου έρχεται κάτι το οποίο θα μπορούσα να σας πω, δηλαδή είναι θλιβερό. Από τις περιοδίες που κάνετε, από τις βόλτες, τι μηνύματα λαμβάνετε από τον κόσμο? Ο κόσμος έχει ανάγκη την ανανέωση. Mm-hmm. Θέλει να τον ακούσεις, θέλει να σου πει την άποψή του, θέλει να την εστερνιστείς και να καταλάβεις το δικό του το πρόβλημα το καθημερινό. Επιχειρηματίες οι οποίοι παλεύουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους με την υπερφορολόγηση. Υπερφορολόγηση, όπως το είπατε. Ναι. Ακριβώς, ειδικά με το ΦΠΑ και τις εισφορές στις εργοδοτικές, αλλά και τις ασφαλιστικές εισφορές των ίδιων των επιχειρηματιών. Πολλές φορές έχουν διοδηγήσει συναδέλφους μου, φίλους μου, γνωστούς μου και ανθρώπους τους οποίους δεν τους ξέρω κιόλας, σε καταστάσεις οι οποίες είναι τραγικές, να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε βασικά πράγματα, να πληρώσουν τα ενοίκια, να πληρώσουν το προσωπικό τους, να καθυστερούν στις πληρωμές του ΦΠΑ ή οποιοδήποτε άλλου είδους φόρου. Και από την άλλη βλέπεις μια κυβέρνηση η οποία είναι εκδικητική, δεν θέλει την επιχειρηματικότητα, αν και προσπαθεί να δείξει ότι θέλει, κάνει τα πάντα έτσι ώστε να μπορέσει να μειώσει τις επιχειρήσεις, να μπορέσει να την κάνει την χώρα μας περισσότερο κρατικοκεντρική, και βλέπεις ότι προσπαθεί να φτιάξει ένα στρατό ανθρώπων οι οποίοι θα εξαρτώνται και θα ζουν από επιδόματα και από καταστάσεις οι οποίες δεν μας πάνε μπροστά. Δεν είναι αυτό το οποίο ονειρεύομαι εγώ για την κόρη μου που είναι αυτή τη στιγμή 7 χρονών. Δεν μπορώ να φανταστώ το κορίτσι να τελειώνει τις σπουδές του και να κάνει τι, να γίνει δημόσιος υπάλληλος. Δεν έχω κάτι με τους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνουμε πιο παραγωγικοί. Θέλουμε ιδέες, θέλουμε επιχειρήσεις, θέλουμε νεανική επιχειρηματικότητα, να αναπτύξουμε τεχνολογίες, να αναπτύξουμε το τουρισμό μας. Είναι δυνατόν? Πώς μια επιχείρηση η οποία στην Ελλάδα έχει 24% ΦΠΑ θα ανταγωνιστεί μια άλλη επιχείρηση η οποία είναι στην Ιταλία ή στην Τουρκία που μπορεί να μην έχει και καθόλου ΦΠΑ σε κάποιες περιοχές? Πολύ σωστά. Και δεν εννοείται, ειδικά εδώ στα Κύθυρα που είναι ένα νησί, ναι με να ανήκει στον Πειραιά, αλλά είναι σχετικά κριτικό, έτσι. Ναι, βέβαια, και είναι φυσικά και εγκατελειμμένο και πολύ, πολύ καιρό. Δηλαδή, 6 μήνες το χρόνο δεν έχει καν. Η σεζόν είναι πολύ μικρή, δυστυχώς. Έτσι ακριβώς. Το γνωρίζετε αυτό. Δεν γίνεται τώρα αυτά τα νησιά να έχουν τέτοια φορολογία. Βλέπετε ότι θα αλλάξουν όλα αυτά στο πρόσωπο του Κυριάκου του Μητσοτάκη, διότι και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και. Φαίνεται ότι θα είναι η αυριανή κυβέρνηση, κακά τα ψέματα. Ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάρει θέση, ναι, σε όλα αυτά. Θα το δούμε και σε μερικές μέρες στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Όλες οι προτάσεις είναι κοστολογημένες από την Νέα Δημοκρατία και τις λέμε εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον, και για τη μείωση του ένφια και για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και για τη μείωση του ΦΠΑ, ειδικά στην εστίαση από το 24 στο 13 στην αρχή. Και γενικά θέλουμε να φτιάξουμε όλες τις προϋποθέσεις και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει σαν προτεραιότητά του. Μάλιστα. Έτσι ώστε να δώσουμε μία αναπτυξιακή όθηση στη χώρα μας. Δεν μπορούμε άλλο. Πρέπει να πάμε μπροστά. Πρέπει να δημιουργήσουμε πλούτο. Πρέπει να παράξουμε επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν κέρδη και θα τζιράρουν. Πρέπει να ανεβάσουμε το ΑΕΠ μας για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν τώρα και οι οποίες έρχονται και στο μέλλον βάσει αυτών που έχουν υπογράψει οι τωρινοί συγκυβερνώντες. Θα μας πει κάποιος που μας ακούει τώρα στην συνέντευξη, θα μπορέσει να τα κάνει όλα αυτά ή θα πει ότι βρήκε μαύρη γη καμένη? Κοιτάξτε. Διότι μέχρι τώρα, κακά τα ψέματα, υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα από όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει. Έτσι, αυτό οφείλουμε να το πούμε.
Αυτό το οποίο αισθάνομαι εγώ, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, είναι καλά, ότι όχι απλά θα βρούμε καμένη γη και άδεια ταμεία, γιατί θα τα έχει ελεηλατήσει η κυβέρνηση αυτή σε παροχολογίες. Το θέμα είναι ότι θα βρούμε και ναρκοθετημένες όλες τις υπηρεσίες. Άρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Εννοείται θα είναι δύσκολα, όμως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει περιθώριο λάθος. Ούτε ο κ. Μητσοτάκης. Και δεν δηλαδή είναι η προτεραιότητα η χώρα μας. Είναι να μπορέσουμε να ξαναγυρίσουν αυτές οι 500-700.000 άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Αυτό το brain drain. Είναι το οποίο οι μετανάστες. Το λεγόμενο ακριβώς. Μετανάστες στην ηλικία μου, έτσι. Έτσι, έχω φίλους οι οποίοι είναι στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή έχουν φύγει τα τελευταία 3-4 χρόνια, 2 χρόνια, και οι οποίοι δεν μπορούν να γυρίσουν αυτή τη στιγμή με τις προϋποθέσεις που έχουμε. Και ξέρω και πάρα πολλοί οι οποίοι σκέφτονται να φύγουν κιόλας. Είπαμε για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε 2 εβδομάδες περίπου από τώρα. Σωστά, στις 14-15. Να δούμε τι θα ακούσουμε εκεί. Θέλω να μας πείτε από τη Νέα Δημοκρατία τώρα κάποια πράγματα σχετικά με την έκθεση. Εντάξει, η Έκθεση Θεσσαλονίκης νομίζω ότι είναι η έναρξη επίσημη πλέον, το λάκτισμα, το εναρκτήριο της προεκλογικής περίοδου της επίσημης. Όλα αυτό δείχνουν. Έτσι ακριβώς. Πιστεύω ότι από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα θα δούμε να τάζει λαγούς με πετραχίλια. Παροχολογία φουλ. Και ο κόσμος δεν ξεγελιέται. Ξέρει ότι αυτά είναι όλα παραμύθια, έτσι. Τα έχει ξαναζήσει πολλές φορές εδώ και 3-4 φορές πως έχει ανέβει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι να μην ασχολούμαστε μαζί τους. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα εμείς τι θα κάνουμε. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θα είναι κερδισμένη των ερχόμενων εκλογών. Θα είναι αυτή η οποία θα έχει τη διακυβέρνηση της χώρας. Πιστεύετε ότι θα είναι κυβέρνηση των ερχόμενων εκλογών η Νέα Δημοκρατία? Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ο λαός δεν ξεγελιέται για άλλη μια φορά. Ναι. Θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο μεγάλος νικητής και θα είναι αυτός ο οποίος θα βγάλει σιγά σιγά με υπομονή και μεθοδικότητα την οποία έχει αποδείξει ότι έχει τη χώρα μας από το τέλμα στο οποίο έχει εισέλθει. Το φετινό καλοκαίρι, κύριε Πουτσικάκη, ήταν από τα χειρότερα. Ήταν ένα μαύρο καλοκαίρι. Μιλάω για τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Μάτι και με τους σχεδόν 100 νεκρούς. Έτσι. Ένα μαύρο καλοκαίρι κατά μαύρο. Πιστεύετε ότι έγιναν λάθη? Είναι δεδομένο ότι έγιναν λάθη. Γι' αυτό το λόγο είχαμε και την παρέτηση του κυρίου Τόσκα, καταρχάς. Ναι. Κατά δεύτερον, όπως είπατε, έχουμε ήδη 98 νεκρούς και αυτό το οποίο ασχολούμαστε είναι ο κύριος Φλόρος. Ασχολούμαστε με το κύριο Γκρουεύσκι, Ζάεφ, όλο το συνοφίλευμα βόρεια στη γειτονιά μας, και δεν ασχολούμαστε με την απόδοση των ευθυνών. Εγώ προσωπικά έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και πιστεύω ότι θα αποδοθούν αργά ή γρήγορα οι ευθύνες, οι οποίες εκτός από πολιτικές σίγουρα είναι και ποινικές. Και ποινικές σίγουρα. Θα αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα από τις έρευνες που γίνονται, διότι δυστυχώς οι νεκροί είναι, τι να πούμε, δεν υπάρχουν λόγια για αυτά που είδαμε στους τηλεοπτικούς δέκτες και τι να πούμε. Πραγματικά, τραγικές στιγμές για την Ελλάδα. Εγώ δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ναι. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Και δεν μπορούσα να πιστέψω αυτή την ανήθικη στάση της κυβέρνησης να προσπαθεί να το διαχειριστεί επικοινωνιακά και να βλέπω ένα πρωθυπουργό ο οποίος γνωρίζει ήδη για τους νεκρούς από τις 9 η ώρα το βράδυ, 9 και μισή, το δείχνουν και όλα τα έγγραφα τα οποία υπάρχουν από τις ενημερώσεις που είχε, και να εμφανίζεται στις 12 η ώρα, 3 ώρες αργότερα δηλαδή, στην τηλεόραση και να προσπαθεί να πει τι. Ότι δεν ξέρει, ότι δεν φέρει ευθύνη, ότι το διαχειρίζεται σωστά. Δηλαδή, αν από μια πυρκαγιά στην Αττική έχουμε 100 νεκρούς και προσπαθούν να τη συγκρίνουν με την τότε πυρκαγιά που είχαμε επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς, ναι, η οποία ήταν βάσει επίσημα του αστεροσκοπίου, του διευθυντή του αστεροσκοπίου, να λέει ότι ήταν 100 φορές πιο ισχυρή η πυρκαγιά εκείνη,
η οποία είχε 70-80 χιλιόμετρα μέτωπο και είχε πάνω από 100 εστίες. Και τη συγκρίνουμε με μια πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από το Πίκπα, από την Πεντέλη, εν πάση περιπτώσει, και έφτασε στη θάλασσα μέσα σε 2 ώρες και έκαψε ζωντανούς 100 ανθρώπους. Αυτό είναι τραγικό. Και είναι τραγικό που προσπαθούν να το δικαιολογήσουν κιόλας. Εγώ δηλαδή δεν θα μπορούσα να ζήσω έτσι. Απορώ, απορώ, πραγματικά απορώ. Άρα υπάρχουν σίγουρα ευθύνες τεράστιες. Ναι, 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 ναι. Ελπίζουμε η ελληνική δικαιοσύνη να μας δώσει όλα αυτά τα στοιχεία που να βγουν στο φως όλα. Εγώ έτσι πιστεύω, γιατί είναι τραγική κατάληξη και ο απολογισμός, και νομίζω ότι είναι μονόδρομος για την ελληνική δικαιοσύνη να επιβάλλει. Να αποδοθούν ευθύνες κάποια στιγμή. Έτσι. Να έρθουμε στο νησάκι μας, το πανέμορφο, τα Κύθυρα. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στα γειτονικά μας τα Κύθυρα. Έτσι ακριβώς. Καλά θα ήταν να πάτε και εκεί κάποια στιγμή. Θα πάω, οπωσδήποτε θα πάω. Σας είδα, επισκεφθήκατε τον αγαπητό κύριο Δήμαρχο σήμερα. Είδα κάποιες φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Ναι, είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε με τον κύριο Δήμαρχο. Πείτε μας για αυτή την επίσκεψη, δύο λόγια. Μιλήσαμε για τα προβλήματα της περιοχής εδώ και του νησιού και των Κυθύρων και των Αντικυθύρων, και περισσότερο εστιαστήκαμε στις προοπτικές από εδώ και πέρα, το μάλιστα, τι μπορεί να γίνει, μάλιστα, για το νησί, έτσι ώστε να μπορέσει να αναδειχθεί και να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Έχουν γίνει αρκετά, αλλά βέβαια χρειάζονται και άλλα. Σίγουρα mm-hmm. και... Εντάξει, είναι ένα πόστο το οποίο δεν είναι εύκολο για κανέναν και νομίζω ότι θέλει μεθοδική δουλειά και σε βάθος χρόνου. Δεν μπορείς δηλαδή, έτσι όπως λειτουργεί το ελληνικό δημόσιο με τις αγγυλώσεις και τη γραφειοκρατία, κάτι το οποίο ξεκινάει σήμερα, πιθανότατα να ολοκληρωθεί μετά από 2 ή 3 θητείες. Αυτό είναι πρόβλημα. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να αποτιμήσει κάποιος τις... Κάτι που θα πρέπει να αλλάξετε αν θα έρθετε στην εξουσία. Οπωσδήποτε η γραφειοκρατία είναι από τους πυλώνες οι οποίοι πρέπει να αποταχθούν από την καθημερινότητα των Ελλήνων. Έτσι. Το νησί μας είναι ωραίο, καλά βέβαια θα είναι να μεγαλώσει η τουριστική σεζόν. Είναι περίπου, δεν θα είναι 2 μήνες. Αυτό θα έρθει το ξέρετε. Σωστά, αυτό θα έρθει μόνο μέσω των επενδύσεων και μόνο μέσω της ανάπτυξης και των υποδομών. Mm-hmm. Δηλαδή και το αεροδρόμιο πρέπει να επεκταθεί και οι φυσικοί πόροι, ας πούμε, πρέπει να διαχειριστούν σωστά το νερό, ας πούμε, την αφαλάτωση την οποία θέλουν να φτιάξουν, πρέπει να ολοκληρωθεί και το λιμάνι, γιατί το βλέπω ότι νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο χρειάζεται το νησί. Κάποια μαρίνα ίσως, μαρίνα, θέλει πινελιές. Ναι. Το οδικό δίκτυο είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έτσι. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έτσι. Το οποίο θέλει αναβάθμιση, έτσι ώστε να μπορέσει να υποδεχθεί. Να μπορέσει να υποδεχθεί οι τουρίστες. Αλλά νομίζω ότι το νησί έχει όλα τα έγκαια να μπορέσει να το καταφέρει αυτό. Είναι πανέμορφο νησί. Ναι, είναι πανέμορφο, και μπορεί να βρει ο καθένας αυτό το οποίο θέλει. Έτσι. Βουνό, θάλασσα, αέρα, παραλίες, μπάνια, απόμερα, ό,τι θέλεις βρίσκεις. Και πάνω απ' όλα καλοί και φιλόξενοι άνθρωποι. Η φιλοξενία είναι μοναδική. Αυτή έτσι, είναι αλήθεια. Μου έτσι θυμίζει τους φίλους μου στα Χανιά, τους συντοπίτες μου. Μάλιστα, ναι. Την αγάπη μας στην γειτονική μας Κρήτη. Έτσι είναι και απέναντι. Απέναντι μας την αγαπάμε. Έχουμε αρκετούς επισκέπτες από την Κρήτη. Μας επισκέπτονται. Περισσότεροι τώρα στην γιορτή της Μυρτιδιωτής, 24 Σεπτέμβρη. Έρχονται πολλοί Κρητικοί κάθε χρόνο. Ναι, βέβαια, λογικό. Κύριε Μπουτσικάκη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και άλλες φορές. Τώρα που επισκεφθήκατε, κάνατε το ταξίδι στα Κύθυρα, πιστεύω να το κάνετε, να το επαναλάβετε και άλλες φορές. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας, ό,τι θέλετε, με μεγάλη μου χαρά, και φυσικά θα έρχομαι και σας λέω, με έχει κερδίσει ήδη το νησί. Mm. Δεν έχω προλάβει να κλείσω ένα 24ωρο και είμαι ήδη ερωτευμένος. Έτσι. Να ευχηθώ τα καλύτερα για εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ για το σταθμό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πολύ καλός μας φίλος λοιπόν,
μέλος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστόφορος Μπουτσικάκης, ήταν στο σταθμό μας, φίλες και φίλοι, σε αυτή την μικρή αλλά νομίζω ουσία συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Σας ευχαριστώ.